Εκφράστηκα με φόρτιση. Αποδέχομαι λοιπόν τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ότι ο λόγος μου ήταν φορτισμένος. Ήταν φορτισμένος, κύριε Πρόεδρε, και δίνω μια εξήγηση γιατί επί τρεις μέρες παρακολουθώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικό, έντυπο τύπου και τηλεοράσεις, όλες τις θέσεις των προσώπων των δύο μεγάλων κομμάτων ότι ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει διαπλοκή. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο εκφράστηκα με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος προς τους συνάδελφους. Και δίνω την εξήγηση αυτή. Και για να μην. Και επειδή θα ό,τι λέμε εδώ πέρα πρέπει να το αιτιολογούμε και να το τεκμηριώνουμε, σας διαβάζω μόνο μία σειρά, μόνο, κύριοι συνάδελφοι, να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός, από την απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου. Λέει, απευθυνόμενος για να επιβάλλει ποινή στον Χριστοφοράκο, εσείς διοχετεύσατε τα προαναφερθέντα χρήματα 2% σε κάθε σύμβαση στα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Και παρακάτω αναλύει ακριβώς με ποιες δόσεις καταβάλλονταν. Και αναφέρει βέβαια το project το Σιφοράι, το καταραμένο του Σιφοράι, το οποίο ήταν η αιτία να ανοιχθεί και ο Σίκατζεκ, ο οποίος είναι μακαρίτης ήδη και ήταν ο πρώτος που καταδικάστηκε στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, και όλα αυτά το ανέφερα γιατί, για να καταλάβετε ότι είναι διαχρονική η διαπλοκή. Δεν είναι αφορά το 4, το 11, το 9, το 7. Είναι. Ο Άκη Τσοχατζόπουλος, το είπε τώρα ο φίλος του Παπαχριστόπουλος, ότι ήταν το χυλαστήριο θύμα και δεν αμφιβολία κανένας. Ήταν ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος δηλαδή. Παθογένεια του συστήματος ήταν. Έκφραστη το αρρωστημένο και αυτού σάπιο καθεστώτος ήταν. Ένα αυτό. Δεύτερον, είπε σωστά κάποιος ότι ακούγεται στον ελληνικό λαό ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Ακούστε να δείτε, όταν έγινε το σκάνδαλο Κοσκοτά, όταν απολογήθηκε για τελευταία φορά ο Κοσκοτάς, σε μια διαδικασία 13-14 μηνών, στο τελευταίο το υπόμνημα λάλησε και ανέφερε τα πολιτικά πρόσωπα, Κουτσόγεροκα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εμείς λέμε ότι είναι ανοιχτό το θέμα του πορίσματός μας στη δικαιοσύνη και μην αποκλείεται να λαλήσουν μερικοί, μην το αποκλείετε κι εσείς. Έχουμε την ιστορία αυτή, παραδειγματιστούμε από την ιστορία. Είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για τον Κήρυκα. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε ότι η παράβαση καθήκοντος και η απιστία τα 11 χρόνια και οι 5 μήνες καμίας απολύτως νομικής ενέργειας εκ μέρους της τράπεζας τεκμηριώνει κατά την άποψη του ομιλούντος πλήρως το αδίκημα της απιστίας. Πλήρως. Και την ηθική ευθυρία σε αυτό. Για σου λέει κάτι. Και επειδή έχω μαζί μια ολόκληρη σειρά νομολογίας και θεωρίας το τι είναι απιστία. Πρέπει να σας πω δε ότι στην απιστία δεν είναι όπως είναι στην απάτη. Και στην απάτη εκδηθεί ο Όρος Πάγος και από την Ολομέλεια και με σωρή αποφάσεων από το 7 μέχρι σήμερα ότι αρκεί για την τεκμηρίωση του αδικήματος και η απλή διακινδύνευση της ενεστώσεως περιουσίας. Τώρα θέλετε, δεν ξέρω, είστε δικηγόρος, έχω εδώ αποφάσεις, θα σας τις δώσω, σας διαβάσετε. Γι' αυτό δεν είμαστε τόσο απόλυτοι στο θέμα αυτό. Ο κ. Λοβέρδος μίλησε για παρελθόν και παραθοντολογία. Υπογενική έννοια έχει δίκιο. Ότι παραθοντολογούμε. Γιατί το είπα και άλλη φορά και ο Λομπέρδο εδώ, ότι το μέλλον για να το χαράξουμε δεν είναι το μέλλον, ξέρετε, είναι η ιδέα του παρόντος, προβολή του παρελθόντος. Το είπε και ο Ηράκλητος. Τα πάντα χωρίγιο δεν μένει, αλλά δεν το αναφέρω για να καταγγείλω τόσο πολύ. Εγώ σας είπα και τις προηγούμενες φορές, αν δείτε τα πρακτικά, 10 προτάσεις έχω κάνει για να αλλάξει το ίδιο το πολιτικό σύστημα συνολικά. Αν διενταχθεί στον καθρέφτη, να δει την παθογένεια, να δει την αρρώστια, να δει τη σαπίλα και να πάρει πρωτοβουλίες από κάθαρσή του. Θα σέρνετε αυτή η κοιλίδα, σας λέω, για δεκαετίες και για χρόνια. Και πόσα χρόνια ακόμα πιστεύετε που να σέρνετε? Είπε κάτι ο εκπρόσωπος των νέων κεντρών, ότι η νεολαία μας γυρίζει την πλάτη. Γιατί λέτε μας γυρίζει την πλάτη? Γιατί τα έχει καλά καμωμένα όλο το πολιτικό σύστημα τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Δεν είναι πράγματι σάπιο και δευτερεμένο το σύστημα αυτό. Που διέφερε και συνειδήσεις. Και όχι μόνο των πολιτών, γιατί υπήρχε μεγάλη και υπάρχει και μικρή διαπλοκή. Σε όλη την πυραμίδα του κοινωνικού, θεσμικού και νομικού κράτους, δυστυχώς. Η διαφθορά κατέκλυσε τους πάντες και τα πάντα. Όμως, να σας πω κάτι. Έχει σημασία κυρίως η διαφθορά του Μανδαρίνου, του κρατικού Μανδαρίνου. Ξέρετε γιατί? Γιατί δείχνει είναι το υπόδειγμα. Και αυτός δίνει την κατεύθυνση. Δεν έχω αξίωση από τον απλό πολίτη, ο οποίος διαφθείρεται πηγαίνοντας του Μανδαρίνου και ζητάει μια εξυπηρετησούλα. Εάν ο Μανδαρίνος δεν είναι διαφθαρμένος, δεν θα διαφθαιρεί κανένας σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν, έχει σημασία η μεγάλη διαφθορά. Και εδώ είναι τα πολλά τα λεφτά. Και μιλάμε για δις. Στη μεγάλη διαφθορά. Δεν μιλάμε για τον απλό ανθρωπάκο που διαφθείρεται από το ίδιο το σύστημα. Μην ξεχνάτε δε ότι η διαφθορά κάτω από το Ρακετζή, τον τελευταίο επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, κοστίζει στη χώρα μας 14 με 17 δις το χρόνο. Που αν λύναμε κατά 50% το ζήτημα αυτό, δεν είχαμε ανάγκη από κανένα πρόγραμμα στήριξης, από κανένα μνημόνιο και από καμία σύμβαση και συμφωνία με δανειστές και τρίτους. Θα μπορούσε η χώρα περήφανα και
αυτάρκες να προχωρήσει και να οικοδομήσει το μέλλον της όπως αξίζει και στις άλλες γενιές. Όσον αφορά, κύριε Λοβέρδη, τον έλεγχο του ΠΑΣΟΚ που είπατε από τις 6 εταιρείες, ρώτησα εγώ τον κύριο Σαλαγιάννη που πραγματικά είχε εδώ και μία. Ο άνθρωπος του βοηθήθηκε με μία τεράστια αγωνία και θα λέει και ειλικρίνεια. Δεν αναγνώσατε όμως το κεφάλαιο που μίλησε για αδικαιολόγητη κατασπατάληση πολλών εκατομμυρίων του κύριου Σαλαγιάννη. Αυτό δεν το αναφέρατε. Το αναφέρω εγώ τώρα. Ναι, ήταν ειλικρινή η θέση του. Γιατί το σας το είπε και στο κόμμα. Στο συνέδριό σας. Την είχα τον ομιλία εδώ. Και εδώ ήταν ειλικρινή πολύ. Μίλησε για κατασπατάληση, μίλησε για αθρόδανειοδότηση. Άχρηστες στο κάτω-κάτω. Δαπάνες χωρίς λόγο. Που να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές πολιτικές ανάγκες ενός μεγάλου κόμματος. Αυτό είπε. Και δείτε το στην κατάθεσή του. Ό,τι είπε στην κατάθεσή του, στο μεγάλο μέρος το έχω παραπέμψει. Αν το έχετε παραπέμψει κι εσείς, θα κάνω διαστάσεις. Εγώ θα συμφωνούσα στο. Εδώ ήμουνα. Θα συμφωνούσα στο 90% όταν τα έλεγε. Των διαπιστώσεων. Μα το έχω μπροστά μου. Τη κατάθεση Σαλαγιάννη. Αυτό όμως. Και ερωτήθηκε βέβαια από μένα, με ευγένεια, γιατί είναι συντοπίτης μου, ότι οι 6 εταιρείες ήρθαν άνθρωποι και μας είπαν ότι τα εδάφια, τα πεδία ελέγχου, τα καθόρισε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν άφησε ελεύθερες τις εταιρείες να ρίχνουν τα πάντα. Σε αυτό οφείλεται μια εξήγηση, δώστε. Κύριο Καθανασόπουλο, εάν αφήναμε τα πάντα ως έχει σε μια αστική δημοκρατία επειδή υπηρετούν τον αστισμό, με αυτή την έννοια θα είχαμε και Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι κατάκτηση, δεν είναι παραχώρηση κανενός. Όπως και η παραχώρηση σε νομοθετικό επίπεδο. Μια στοιχειώδος αξιοπιστίας του ΜΟΜΟΕ, που είναι ένας θεσμός και μάλιστα ακουμπάει και στο Σύνταγμα, στο άρθρο 15, παράγραφος 2. Ξέρετε ότι κάποτε ο λαός, εδώ στο Σύνταγμα, στον χώρο πριν αποκληθεί ονομαστή Σύνταγμα, ο λαός κατά εκατοντάδες χιλιάδες αξίωνε Σύνταγμα, Σύνταγμα, Σύνταγμα. Κατάκτηση είναι. Δεν το παραχώρησε κανένας. Από λαϊκούς αγώνες και απαιτήσεις της κοινωνίας για εξυγχρονισμό και πρόοδο. Μην λοιπόν τα ρίχνουμε όλα στον Γιάδα, δεν είναι τίποτα, αυτά είναι αστικές. Κάντε λάθος όμως είναι έτσι. Ξέρετε γιατί. Γιατί εάν τηρούν το Σύνταγμα, δεν θα είχαμε αυτά τα ΜΟΜΟΕ. Διότι δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα και στο πνεύμα του Συντάγματος αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θα έλεγα και αυτά τα κόμματα. Είναι καθυπέρβαση των ορίων του Συντάγματος. Γι' αυτό έγιναν αυτά τα έσχη που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες. Κοινό πόρισμα. Κύριε Λοβέρδο, όλοι το θέλαμε. Ξέρετε που διαφωνούσαμε. Σε αυτό που επιμένατε τώρα, τα αλλάξατε σήμερα. Στην ποσοτικοποίηση. Θεωρούσατε εδώ και κάνετε και ερωτήσεις ότι αφού τα δάνεια του ΜΟΜΟΕ είναι μόνο 1,3 δις και των κομμάτων μόνο 401 εκατομμύρια, εμείς σας λέγαμε ότι είναι ποιοτική η αξιολόγηση και το η αντιμετώπιση. Το συνέκρινα με το επιχείρημα ότι η χώρα πτώχευσε από αυτό. Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπαμε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός το λέει αυτό. Στη Βουλή. Όχι, κύριε Λοβέρδο. Οι βουλευτές. Είδατε πουθενά γραμμένο στα πρακτικά εδώ τέτοιο πράγμα από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει στην Ολομέλεια. Θα σας αφήστε, μιλάμε για τα πρακτικά. Και σας είπα πριν ότι το πόρισμά μας, εάν το διαβάσετε προσεκτικά, παντού, ακόμα και στην τελευταία πρόταση, παραπέμπει στα πρακτικά. Όλες τις καταθέσεις των τραπεζικών στελεχών, των μηντιαρχών, των επιθύνων των κομμάτων. Τίποτα δεν είναι αυθαίρετο. Και σε αυτό δεν πρέπει να διαφωνήσει κανένας. Διότι αποτυπώνουμε αυτά που υπόθηκαν. Έχουμε 130.000 σελίδες. Αποδεικτικό υλικό, από τα οποία 20.000 είναι κατάσταση μαρτύρων. Και τις αξιολογούμε στο πόρισμά μας εμπολής. Τα πάντα, όλες τις καταθέσεις. Και των τραπεζικών στελεχών, και των μεντιαρχών, και των ευθύνων των κομμάτων. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο να πει κανείς αυθαιρετείται, όπως έλεγε ο Βορίδης. Εδώ διαγράφουμε το πολιτικό μας και ιδεολογικό μας αφήγημα. Και του λέμε και το απαντάω, δέστε το πόρισμα. Τι λέει ο Κουρτάκης, τι λέει ο Αλαφούζος, τι λέει ο Ψυχάρης, τι λέει ο Φραγκεδάκης, τι λέει ο Καραβίας. Αυτή είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι φίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ιδίως οι εκπρόσωποι του ΜΟΜΟΕ. Δέστε τα κανάλια και να τα καταλάβετε. Όμως ήρθαν κάτω από την πίεση και τη βάσανο της πίεσης της εξεταστικής μας, είπα κάποια πράγματα. Δεν τα πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτά θα μείνουν. Και είναι η παρακαταθήκη της Εξεταστικής Επιτροπής. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Έχω φέρει μια νομολογία, την οποία θέλω να συνοδεύσει το πόρισμα προς τις αγγελικές αρχές, όπου τι έχει πει ο Όρης Πάγος από το 7 μέχρι σήμερα σε σχέση με την απιστία και την απάτη. Ιδίως για αυτό που σας είπα πριν, για την απλή διακινδύνευση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θέλει ζημιά, βλάβη αποδεδειγμένη στο σύνολό της το αδίκημα της απιστίας και της απάτης για να τεκμηριωθεί αντικειμενικά το αδίκημα. Το δε δόλος συνάγεται ακόμα και από αντικειμενικά ευρήματα. Όπως η άρνηση πληρωμής, η άρνηση ρύθμισης κλπ. Θα τα σταδώσω, κύριε Πρόεδρε, αυτά να συνοδεύσω το πόρισμα. Εντάξει, κύριε Λάπα, ευχαριστώ. Και κλείνω με ένα τελευταίο. Ελέγχθη ποια είναι τα ωφέλη της Επιτροπής. Κύριε συνάδελφε, ιδίως για συναδέλφους τον κύριο Δανέλη και τον κύριο Παπαχριστόπουλο, που δεν είναι σταθερά μέλη της Επιτροπής. Όποια νομική ενέργεια έγινε από τις τράπεζες απέναντι στα ΜΟΜΟΕ και στα κόμματα, έγιναν μόνο μετά τη σύσταση της Επιτροπής. Μάλιστα, δύο ποινικές διώξεις ασκήθηκαν επ' ευκαιρία της Επιτροπής. Αυτό τουλάχιστον, αυτό μην το διαγράφετε.
Ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι είναι μια σύνδεση αυθαίρετη και επικίνδυνη. Εγώ το τονίζω όμως. Όχι, κύριε Λομπέρδο, σας ανέφερα συγκεκριμένα. Στο πόρισμά μας κλείνει ως επίλογο ποιες ενέργειες έγιναν νομικές εκ μέρους όλων που ήταν, έχουν ελεκτικό ή εισαγγελικό ρόλο με ευκαιρία της Επιτροπής. Μακάρι αυτή η Επιτροπή να είχε κι άλλο δρόμο μπροστά της, να ερευνήσει κι άλλα. Θα είχαμε κι άλλες ενέργειες των εισαγγελικών ή των εποπτικών οργάνων. Και αυτό θα ήταν μια απόδειξη ότι πολλά έπρεπε να γίνουν που δεν έγιναν. Έστω και τώρα που γίνονται, και αυτό καλό για το καλό της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία λοιπόν περιλαμβάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, θα ψηφίσουμε. Πρέπει να σας πω ότι το πόρισμα όπως διαμορφώθηκε τώρα.